Θέλω λοιπόν να καλησπερίσω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Καλησπέρα σας. Φαντάζομαι, κύριε Λοβέρδο, έχετε το ίδιο ενδιαφέρον και εσείς όπως όλοι να ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη γιατί κάνει εκλογές τελικά πρωθυπουργός. Αυτό δεν θα σας το πω εγώ. Νομίζω το ακούσαμε πολύ αναλυτικά, κύριε Βαγγελάτο, στο διάγγελμα του πρωθυπουργού. Συμφωνείτε με την επιλογή του αυτή? Κοιτάξτε να δείτε, δεν ήμουνα ο μόνος στην Νέα Δημοκρατία ο οποίος είχε εκφράσει επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο να πάμε σε προώρες εκλογές τον Οκτώβριο. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός έχει όλα τα δεδομένα. Η απόφαση του είναι απολύτως σεβαστή και από σήμερα το βράδυ η παράταξη, συντεταγμένη και συστρατευμένη, θα δώσει τη μάχη για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Είναι απολύτως προφανές ότι οι απόψεις κατατέθηκαν, αλλά σήμερα έχει ξεκινήσει ένας καινούριος κύκλος και τη μάχη αυτή θα τη δώσουμε όλοι μαζί. Οφείλω να πω ότι είναι έντιμη και ειλικρινή η τοποθέτησή σας. Λογικό είναι. Εσείς ο ίδιος λέτε ότι εγώ δεν ήθελα, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι. Όχι, όσον αφορά τώρα την επιχειρηματολογία του Πρωθυπουργού, ο βασικός λόγος για τον οποίο πάμε σε προώρες εκλογές, κύριε Βαγγελάτο, είναι διότι το ΠΑΣΟΚ, στην ουσία δίνοντας μια πολύ παράξενη ερμηνεία στο Σύνταγμα, δεσμεύτηκε ότι θα προκαλέσει προώρες εκλογές τον Μάρτιο του 2010 με αφορμή την προεδρική εκλογή. Κατά συνέπεια, ο Πρωθυπουργός έκρινε ότι αυτή η μακρά προεκλογική περίοδος δεν θα ήταν πρόσφορη για την υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Από εκεί και πέρα, τα δεδομένα στην οικονομία είναι συγκεκριμένα. Εγώ γνωρίζετε ότι υπήρξα πάντα από αυτούς που εισηγούμουν πολύ σκληρές μεταρρυθμίσεις και είχα εκφράσει επιφυλάξεις για τους ότι αργούς ρυθμούς της κυβέρνησης. Κατά συνέπεια, δεν μπορώ να σας πω ότι με χαρά άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτή τη φορά θα πούμε τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως είναι. Και η αλήθεια θα είναι σκληρή, διότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να κάνουμε θα είναι δύσκολες και θα αντιπαρατεθούμε επί συγκεκριμένων θεμάτων. Πριν δώσω λόγο στον κύριο Λοβέρδο, ένα ερώτημα γιατί το θέσαμε και πριν και νομίζω ότι είναι εύλογο. Λέει ο Πρωθυπουργός, πρέπει να κάνουμε έλεγχο των δημοσίων δαπανών, πόλεμο στη φοροδιαφυγή και διαρθρωτικές αλλαγές. Και το ΠΑΣΟΚ δεν μας βοήθησε. Δηλαδή, επειδή δύο φορές κέρδισε τις εκλογές, τον εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός και το ΠΑΣΟΚ ήταν άτακτο. Εάν και την τρίτη φορά κερδίσει ο Πρωθυπουργός και το ΠΑΣΟΚ παραμείνει άτακτο, θα ζητήσει τέταρτη, πέμπτη εντολή? Πιστεύω ότι το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, κύριε Βαγγελάτο, ενείχε και ένα στοιχείο αυτοκριτικής, ασυνήθιστο τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Και πράγματι, υπήρξε μια καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων. Κυρίως διότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες πονάνε και θίγουν συγκεκριμένα συμφέροντα και συγκεκριμένες συντεχνίες. Δεν τολμήσαμε να τις υλοποιήσουμε στο βαθμό που θα έπρεπε. Πολύ αμφιβάλλω αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές, αν θα μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο χρειάζεται ο τόπος σήμερα. Διότι μέχρι στιγμής από το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο έχουμε ακούσει, βέβαια επιφυλάσσομαι γιατί τώρα ξεκινάει η προεκλογική περίοδος, είναι εύκολες υποσχέσεις και δεν έχουμε ακούσει καμία δύσκολη λήψη μέτρων που θα θίξει έστω και έναν Έλληνα πολίτη. Αλλά εδώ πέρα είμαστε, στην ουσία ξεκινάει η προεκλογική περίοδος σήμερα. Δράτω με τις ευκαιρίες να ευχηθώ και στον κύριο Λοβέρδο καλή προσωπική επιτυχία. Γνωρίζετε ότι πολιτευόμαστε στην ίδια περιφέρεια και προσβλέπω σε έναν πάντα, όπως συνήθως τουλάχιστον οι δυο μας τον κάνουμε, πολιτισμένο διάλογο με επιχειρήματα και κυρίως με σκληρές. Θέλω να καταλάβουν σήμερα οι πολίτες αν θα έχουμε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις. Γι' αυτό ρωτώ τον κύριο Μητσοτάκη. Το κόμμα που θα αιτηθεί στις εκλογές, προσέξτε, δεν λέω Νέα Δημοκρατία για να μου απαντήσετε με πιο άνεση, θα πρέπει να συμφωνήσει την επομένη ότι θα ψηφίσουν, να συμφωνήσουν ότι θα είναι ο Παπούλιας ο νέος πρόεδρος ξανά? Είναι προφανές ότι το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόταν η χώρα, κύριε Δελατόλα, είναι απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις. Είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο να μην προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν. Κατάλαβα. Εκεί πέρα πηγαίνω. Όχι, είναι πιο πονηρό το ερώτημα του Αντώνη και αυτό πολύ εύστοχο όπως και του Στρατή. Ότι εάν έχουμε, έστω ότι είναι αυτοδύναμη η κυβέρνηση, το Μάρτιο υπάρχει η δυνατότητα να ξαναπροκαλέσει η αντιπολίτευση εκλογές. Αυτός που θα αιτηθεί πρέπει να συμφωνήσει. Όποιος αιτηθεί, δεν σημαίνει δηλαδή ότι από αυτές τις εκλογές θα έχουμε και πρόεδρο Δημοκρατίας. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πει το Μάρτιο, δεν ψηφίζω πρόεδρο. Η άποψή μου υπάγεια και προφανώς δεν δικαιούμαι να την αλλάξω τώρα επειδή έτσι με βολεύει. Όπως την άλλαξε το ΠΑΣΟΚ, διότι το ΠΑΣΟΚ πριν από 3 χρόνια έλεγε διαφορετικά πράγματα στην αναθεώρηση του συλλάμματος. Είχε καταθέσει πρόταση συγκεκριμένη, τη θυμάται και ο κ. Λοβέρδος, να αποσυνδεθούν οι εκλογές από την προεδρική εκλογή. Η δικιά μου πάγια άποψη είναι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται οι προεδρικές εκλογές για να προσφεύγουμε σε κάλπες, πόσο μάλλον όταν θα έχουν περάσει 6 μήνες μόλις μετά τις εκλογές. Άρα η απάντησή μου είναι απολύτως σαφής. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, ειδικά αν έχουμε 2 εκλογικές αναμετρήσεις, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, να έχουμε και 3. Επιτρέπετε όμως να κάνω μια ερώτηση και στους δύο, και στον κύριο Λοβέρδο και στον κύριο Μητσοτάκη, με την παράκληση να μην απαντήσουμε το τετριμένο, μα εμείς θα πάρουμε αυτοδυναμία. Μέσα στην ευκολία θα μας ρίξετε πάλι. Επειδή
και οι δύο και τα δύο κόμματα κόπτεστε για την πολύ κακή κατάσταση. Για το ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα και ότι η εκλογολογία βλάπτει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και οι δύο το ίδιο λέτε. Εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, οποιοδήποτε κόμμα και να είναι πρώτο, είστε έτοιμοι για να μην ξαναπάμε σε εκλογές να συνεργαστείτε μεταξύ σας? Να σας απαντήσω εγώ πρώτα, κύριε Γιαρέλη. Σας βολεύει γι' αυτό. Έχετε ήδη προκαταλάβει την απάντηση? Να ακούσουμε την απάντηση. Ναι, ναι, κύριε Μητσοτάκη. Εγώ πιστεύω ότι εάν από αυτήν την εκλογή δεν προκύψει αυτοδυναμία, σημαίνει δηλαδή ότι κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα δεν έχει εκείνο το ρεύμα στο οποίο αναφερθήκατε και πριν για να μπορέσει να κυβερνήσει μόνο τον τόπο, ότι το σενάριο αυτό το οποίο αναφέρατε θα έπρεπε να συζητηθεί πολύ σοβαρά. Πολύ σημαντική απάντηση και νομίζω ότι η ερώτηση και έβγαλε είδηση.